κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα εκπρόσωποι εργαζομένων στα νοσοκομεία της Κρήτης, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις στα φλέγοντα ζητήματα της υγείας. Τέλος του μηνός τελειώνουν οι συμβάσεις περίπου 250 εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τέλος του χρόνου πάνω από 300 εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Πιστεύω ότι υπάρχει μια κοροϊδία γενικώς από τις κυβερνήσεις. Δεν έχουμε κάτι σταθερό, είμαστε το μπαλάκι τους. Η σύμβαση μας είναι εξαήμερο, εξάωρο. Μας έχουν στην παράταση κάθε τόσο και δεν ξέρουμε κι εμείς τι να περιμένουμε. Πόσα χρόνια είστε εσείς συμβασιούχοι? Εγώ είμαι από το 2008. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τα αυτονόητα. Για προσλήψεις στο προσωπικό, στα νοσοκομεία και ενίσχυση, για χρηματοδότηση στα νοσοκομεία. Ένα από τα κύρια αιτήματα των υγειονομικών είναι η ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο οι νοσηλευτές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες νοσηλευτικές πράξεις, τις οποίες ωστόσο έως τώρα εκτελούσαν στα νοσοκομεία. Οι οποίοι οι συνάδελφοι αυτοί εδώ και χρόνια και διδάσκονται και στην πράξη εκτελούν χορήγηση φαρμάκων, αιμοληψία, φλεβοκέντηση, και ήρθε τον Αύγουστο η κυρία Γκάκα με μια υπουργική απόφαση να έβγαλε ένα καθηκοντολόγιο που δεν περιλαμβάνει αυτές τις πράξεις. Εάν δεν κάνουν αυτοί οι συνάδελφοι αυτές τις πράξεις, τα νοσοκομεία θα κλείσουν. Και αυτό φάνηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου μαζί με το Σύλλογο είπαμε ότι θα εκτελείται μόνο το καθηκοντολόγιο, και αναγκάστηκε ο διοικητής του νοσοκομείου και εξέδωσε εντέλεσθε να μην εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα ζητάμε και διεκδικούμε την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά και να επιστρέψουν πίσω οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή. Κάναμε μια μελέτη στο νοσοκομείο. Σε 410 εργαζόμενους, το 22 έχουν νοσήσει 205 εργαζόμενοι, όλοι εμβολιασμένοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να συνεχίζονται οι αναστολές εργασίας. Είναι τιμωρητικές και εκδικητικές για τους συναδέλφους. Οι υγειονομικοί έδωσαν νέο ραντεβού κινητοποιήσεων στις 20 Οκτωβρίου, όπου έχει προγραμματιστεί πανυγειονομική απεργία.